Καλημέρα σε όλους. Αυτή τη στιγμή ο κλάδος μας έρχεται αντιμέτωπος καθημερινά με τα χιλιάδες προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ένα από αυτά είναι η απελευθέρωση του μεταφορικού έργου υπό την ανοχή της κυβέρνησης, περνώντας καθημερινά διάφορα νομοσχέδια κάτω από το τραπέζι. Ο κλάδος αυτή τη στιγμή και οι χιλιάδες συνάδελφοι αδυνατούν να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα και να συντηρήσουν τις οικογένειές τους. Πολλοί βρίσκονται αντιμέτωποι με χρέη. Όλα αυτά προέκυψαν από το φορολογικό έκτρωμα, το ασφαλιστικό που αφήνει χιλιάδες συναδέλφους του κλάδου καταχρεωμένους στον ΕΦΚΑ χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Καθημερινά σπίτια συνανθρώπων μας χάνονται από τη μία στιγμή στην άλλη αθόρυβα. Ένα από αυτά τα σπίτια είναι και της οικογένειάς μου. Η οικογένειά μου αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Είναι άνθρωποι με αναπηρίες και ένας από τους λόγους που έχουμε έρθει σε αυτήν την κατάσταση είναι η επιδείνωση της υγείας τους που σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση έχουμε φτάσει στο σημείο όχι μόνο αγωνιζόμαστε για την καθημερινή μας επιβίωση, αλλά και για να μην χάσουμε το πολυτιμότερο αγαθό που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, το σπίτι μας. Πριν καιρό, και ενώ η κατάσταση και το άγχος είχε φτάσει στο προχώρητο και έχοντας εξαντλήσει κάθε νομικό μέσο, αποφάσισα να βάλω τέλος στην τροπή και να πάψω να το παλεύω μόνη μου. Ήρθα σε επαφή με συνάδελφό μου, λέγοντάς του όσα είχαν συμβεί, αλλά και για το μεγαλύτερό μου φόβο που ακολουθούσε, την έξωση. Ο ίδιος με προέτρεψε να μιλήσω στο ΕΚΙ, οι οποίοι άμεσα ανταποκρίθηκαν στο πρόβλημά μου. Στις 4 Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε μαζική κινητοποίηση από τα μέλη του ΕΚΙ αλλά και χιλιάδων συναδέλφων μου με πορεία αυτοκινήτων από τη Δοδόνη στο κεντρικό υποκατάστημα της Alpha Bank επί της οδού Αβέροφ, απαιτώντας να σταματήσει η διαδικασία της έξωσης. Δεν σταματήσαμε όμως εκεί. Είμαστε στη διαρκή ετοιμότητα με περιπολίες κάτω από την οικία μου, σε συνεργασία με τα μέλη του ΕΚΙ, της γειτονιάς αλλά και των συναδέλφων μου. Η οικογένειά μου από την αρχή δεν ζήτησε διαγραφή του όποιου χρέους, αλλά ευνοϊκότερους όρους ώστε να γίνει αποπληρωμή και να ανταπεξέλθει στις δανειακές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι πενιχρές συντάξεις, όσο και τα σκληρά λαϊκά μέτρα τόσο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όσο και των προηγούμενων μνημονιακών κυβερνήσεων, κάνουν την επιβίωσή μας όλο και δυσκολότερη. Οι οικογένειες που αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα, καλούμαστε να επιλέξουμε ανάμεσα σε υγεία ή στους τραπεζίτες. Προτείνω σε όλους που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα να οργανωθούν και να συσπηρωθούν με τα εργατικά κέντρα των πόλεων τους. Θα ήθελα να προτρέψω όλους να αποτινάξουν την τροπή και να μιλήσουν. Κανένας μόνος, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη.